Και πάμε να συναντήσουμε το σύμβουλο επί των οικονομικών του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, τον κύριο Αλέξη Πατέλη. Καλημέρα σας, κύριε Πατέλη. Καλημέρα σας. Δεν σας γνώριζα μέχρι να συναντηθούμε σήμερα. Χάρηκα πολύ. Οπότε... Να καλημερίσουμε και με τη σειρά μας τον κύριο Ανδρέα. Από την Κεφαλονιά. Σωστά. Γιατί... Είναι ένα εξαιρετικό παιδί, ένας φίλος του καλοκαιριού που μας παρακολουθεί και μας στέλνει πάντα μηνύματα. Καλημέρα, Ανδρέα, λοιπόν. Να είστε καλά. Λοιπόν, είπαμε κύριε Πατέλη, καταρχάς όταν μπήκατε σας είπα υπουργό, παρακινούμενοι από την κουβέντα, δεν είστε υπουργός, είστε σύμβουλος επί των οικονομικών του κύριου Μητσοτάκη. Σωστά. Και είπα να μιλήσουμε Κυριακή πρωί, 8 ώρα το πρωί, για αυτά που ο κόσμος έχει μέσα στη ζωή του και περιμένει να ακούσει από την κυβέρνηση και από κάποιον που ασχολείται με τα οικονομικά και συμβουλεύει τον Πρωθυπουργό όπως είστε εσείς. Και πρώτο-πρώτο, έτσι όπως είναι η μεγάλη εικόνα, είναι αυτό που γίνεται στη Μέση Ανατολή. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν σας ανησυχεί το ενδεχόμενο περαιτέρω ανάφλεξης. Υπάρχει προαναγγελία Νετανιάχου και καινούριο χτύπημα στο Ιράν και απάντηση πιθανή μέσα σε Ισραηλινούς στόχους για το τι θα γίνει με εμάς. Αν θα αυξηθεί το πετρέλαιο, αν θα έχουμε και άλλη αύξηση στα τρόφιμα. Πού κινούμαστε? Θα απαντήσουμε καθαρά στο οικονομικό κομμάτι. Μέχρι στιγμής οι αγορές έχουν αντιδράσει κάπως λογικά, δηλαδή το πετρέλαιο έχει ανέβει λίγο, αλλά όχι πάρα πολύ. Τα χρηματιστήρια βρίσκονται κοντά στα υψηλά τους. Άρα λοιπόν μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ένας πάρα πολύ μεγάλος κίνδυνος στα οικονομικά από όλη αυτή την ιστορία. Βέβαια δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί το θέμα. Να πούμε ότι δεν είναι δυστυχώς μόνο η Μέση Ανατολή. Αν δείτε τι γίνεται, η Ιταλία και η Γαλλία ουσιαστικά παίρνουν μέτρα τώρα, γιατί το έλλειμμα τους ήταν πολύ μεγάλο, 5-6%. Στην Γαλλία έχουν... 60 δισεκατομμύρια περικοπών, έτσι, σωστά, στο νέο προϋπολογισμό. Και περικοπές, 2/3 περικοπές, 1/3 αυξήσεις φόρων. Το δικό μας το έλλειμμα να καθησυχάσουμε τον κόσμο προβλέπεται και παραμένει γύρω στο 1% εναντί 5-6% στη Γαλλία. Mm-hmm. Και αυτό είναι και στο μεσοπρόθεσμο που κατατέθηκε για τα επόμενα χρόνια, είμαστε γύρω στο 1%. Είμαστε διασφαλισμένοι δηλαδή για τα επόμενα χρόνια. Στο σύνολο, πριν πάω τώρα στα επιμέρους που αφορά το κάθε νοικοκυριό και την τσέπη του καθενός, στην εικόνα που μας αφορά όλους, είμαστε διασφαλισμένοι? Εμένα δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ βαριές λέξεις όπως διασφαλισμένοι. Θα πω ότι έχουμε κάνει τον καλύτερο προγραμματισμό που θα μπορούσαμε να κάνουμε και η χώρα μας, ως απόδειξη τούτου, να δούμε στις αγορές ότι η χώρα μας δανείζεται πιο φτηνά από Γαλλία, από Ιταλία, από Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι το οποίο στο παρελθόν θα φανταζόταν σχεδόν ένα αστείο. Με άλλα λόγια, κινδυνεύουμε από νέα μνημόνια ή όχι? Όχι, όσο φυσικά ακολουθούμε μία συνετή δημοσιονομική πολιτική, το οποίο και το κάνουμε. Κύριε Πατέλη, αν χρειαστεί ενίσχυση με δεδομένο αυτό που γίνεται και στη Μέση Ανατολή, σε ρεύμα ή σε φυσικό αέριο ή στα καύσιμα θα δοθεί τώρα το επίδομα θέρμανση. Θα το κάνετε, θα ενισχύσετε το ρεύμα και το φυσικό αέριο? Φυσικά η κυβέρνηση αυτή έχει δείξει ότι όποτε χρειάζεται το κάνει. Τι πρέπει να, για ενίσχυση πρέπει να έχουμε μια αύξηση στην τιμή, η οποία είναι υπερβολική εντός εισαγωγικών και η οποία είναι για κάποιο ένα χρονικό διάστημα, προφανώς για μία-δύο μέρες. Άρα, αν χρειαστεί, θα το κάνετε. Αλλά, αν χρειαστεί, φυσικά και θα το κάνουμε. Και υπάρχουν και προσπάθειες στο ευρωπαϊκό επίπεδο, να προσθέσω. Δηλαδή, πολύ ωραία ενίσχυση από εμάς, αλλά πρέπει να αλλάξει και το γενικότερο πλαίσιο στην Ευρώπη, το οποίο είναι ένα πολύπλοκο πλαίσιο, το οποίο είναι πολύ δύσκολο να γίνει κατανοητό. Και εκεί εργαζόμαστε με τη νέα Κομισιόν. Θέλω να σας πω ότι φαντάζομαι μέσα στα πράγματα ζείτε, κινήσετε, ψωνίζετε, αγοράζετε. Η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα του Έλληνα αυτή τη στιγμή. Είχαμε σύνδεση πριν και δείχναμε τι γίνεται στα ενίκια, τι γίνεται στα τρόφιμα, τι γίνεται στο σούπερ μάρκετ. Αν μπορούμε να δείξουμε και μια φωτογραφία που είπα ότι είναι βιωματικό ρεπορτάζ, πήγα να ψωνίσω προχθές και βλέπω στο κάτω ράφι ένα προϊόν καθαρισμού πατώματος στα 3,55 το ένα. Και το ίδιο προϊόν σε πακέτο προσφορά, εδώ είναι τα 3,55 το ένα. Και το ίδιο ακριβώς προϊόν από πάνω μου το δίνει ως προσφορά στα 2 και είναι 8 ευρώ. Σε μια κυβέρνηση που το αντιμετωπίζει αυτό τα τελευταία χρόνια με την ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ, να λέμε μέχρι σήμερα ότι υπάρχει αυτή η προσέγγιση στον καταναλωτή, δεν θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να έχει σταματήσει, κύριε Πατέλη? Τι λέτε? Κοιτάξτε, να δείξετε και την αλυσίδα των σούπερ μάρκετ για να το ξέρει ο κόσμος να μην ψωνίζει από εκεί. Θέλω να τη δείχνω, γιατί καταλαβαίνετε ότι θα με πάνε μέσα για συκοφαντική δυσφήμιση. Να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Υπάρχει σε άλλα προϊόντα πάντως. Ναι, αυτό και σε άλλα και σε όλα τα σούπερ μάρκετ υπάρχει. Σε άλλες αλυσίδες, σε άλλα σούπερ μάρκετ. Να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Η ακρίβεια είναι όντως το θέμα συζήτηση σε όλες τις χώρες τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα και στην καμπάνια στις ΗΠΑ που γίνεται τώρα. Αυτό είναι το νούμερο ένα θέμα. Υπάρχουν τα καλά νέα ότι παγκοσμίως βλέπουμε μία υποχώρηση του ρυθμού του πληθωρισμού και στη χώρα μας το 3% αλλά και παγκοσμίως, γιατί δεν είμαστε, εξαρτώμαστε πολύ από τις άλλες χώρες. Με πιο αργούς ρυθμούς, ωστόσο, κύριε Πατέλη, σε σχέση με την Ευρωζώνη. Δηλαδή, στην Ευρωζώνη
συγκρατείται ο πληθωρισμός περισσότερο από ό,τι στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα είμαστε στο 3%, στην Ευρωζώνη ήταν 1,8. Ωστόσο, να προσθέσουμε το εξής. Πέρσι είχαμε εμείς τον Ντάνιελ, την κακοκαιρία Ντάνιελ, η οποία κατέστρεψε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της αγροτικής παραγωγής. Είχε πολύ άσχημες οικονομικές επιπτώσεις και στο ΑΕΠ αλλά και στις τιμές. Έχουμε και την ιστορία με το ελαιόλαδο, όπως καταλαβαίνουμε, που η χώρα μας καταναλώνει ευλόγως πολύ περισσότερες ποσότητες ελαιολάδου, όπου η παραγωγή είχε καταστραφεί. Καλό είναι αυτό όμως. Είναι μεσογειακή διατροφή βασισμένη στο λάδι. Δεν μπορώ να πούμε στον κόσμο, συμφωνείτε. Εννοείται. Και τα καλά νέα είναι ότι αυτές οι τιμές έχουν αρχίσει να αποκλιμακώνονται του ελαιολάδου. Και τα τρόφιμα σιγά σιγά θα επανέλθουν σε μια πιο εκτός αγωγικών κανονική πορεία μετά τον Ντάνιελ. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και οι κινήσεις στο πεδίο του εισοδήματος. Δηλαδή, εδώ έχουμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Δεν θέλω να τις επαναλάβω όλες, αλλά να εστιαστώ στις ασφαλιστικές εισφορές που μειώνονται από 1η-1η μία μονάδα. Δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν όλοι από μία αύξηση και φέτος και τα επόμενα 3 χρόνια. Συνταξιούχοι το ίδιο. Ελεύθεροι επαγγελματίες καταργείται το τέλος επιτιδεύματος. Δηλαδή, πιο σημαντικό από όλα είναι να αυξάνεται συνεχώς το εισόδημα. Βέβαια, το καταλαβαίνω ότι δεν αυξάνεται με τους ρυθμούς που θα ήθελε κάποιος. Αν επιτρέπεται να μην είναι ανισόρροπο αυτό. Δηλαδή, αν παίρνει κάποιος 50 και θα πάρει μια αύξηση και θα πάει στα 55, αλλά η αύξηση είναι στα 100, το αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το καταπίνει. Φυσικά. Άρα το ακούει ο κόσμος ότι δίνεται τα 5, αλλά αν είναι η αύξηση τεράστια μετά, χάνεται. Κοιτάξτε, τα στοιχεία δείχνουν μέχρι τώρα ότι η αύξηση στους μισθούς έχει υπάρξει μεγαλύτερη της αύξησης των τιμών. Κατά μέσο όρο λέμε βέβαια, προφανώς θα υπάρχουν εξαιρέσεις. Τα 1.500 ευρώ μέσος μισθός είναι προσεγγίσιμα για το 27, είναι εύκολο να το θα γίνει δηλαδή. Είναι, παραμένει ο στόχος και είναι ένας εφικτός στόχος. 1.500 μέσος μισθός, 9.50 κατώτατο μισθός φυσικά. Και μιλάμε για το 27, σωστά. Σωστά. Ωραία. Ένα άλλο θέμα που έβγαλα από ερωτήσεις από τα ενδιαφέροντα του κόσμου, κύριε Πατέλ, και θέλω να σας το πω και αυτό, είναι μεγάλες αντιδράσεις για τις προμήθειες των τραπεζών. Mm-hmm. Πληρώνει κάποιος το δάνειό του, το ρεύμα του, το νερό του, μεταφορά χρημάτων και είναι πολύ ψηλές οι προμήθειες. Τι θα γίνει με αυτό? Λοιπόν, εδώ πάλι έχουμε διάφορα πεδία στα οποία αντιδράει η κυβέρνηση. Καταρχήν, προφανώς πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερος ανταγωνισμός στις τράπεζες. Εδώ έχουμε σιγά σιγά και τη δημιουργία του 5ου πυλώνα Τράπεζα Αττικής Παγκρίτιας. Έχουμε και μεγαλύτερη ελευθερία στη σχέση σιγά σιγά με το να έχει κανείς και άλλες μορφές τραπεζικών λογαριασμών. Ωστόσο, η βασική πίεση γίνεται μέσω και του ΙΡΙΣ, δηλαδή του συστήματος, για όσους δεν το γνωρίζουν, που με το κινητό σου μπορείς να στείλεις χρήματα σε κάποιον άλλον χωρίς προμήθεια μέχρι 500 ευρώ. Αυτό είναι όταν στείλει ένα φυσικό πρόσωπο σε ένα άλλο φυσικό πρόσωπο. Σιγά σιγά επεκτείνεται αυτό και σε όλες τις συναλλαγές που κάνουμε. Το χρησιμοποιεί αρκετός κόσμος αυτό? Τα νούμερα δείχνουν μια έκρηξη, ειδικά ανάμεσα στους νέους. Και να πω ότι είναι και πρακτικό. Δηλαδή, πας σε ένα εστιατόριο, θες να μοιραστείς το λογαριασμό με τρεις φίλους σου. Μπορεί ο ένας να πληρώσει το λογαριασμό και οι άλλοι να στείλουν λεφτά ένα στον άλλο. Ακόμη. Είναι πάρα πολύ απλό. Βάζεται το όνομα. Είναι και τον ανταγωνισμό, νομίζω, κύριε Πατέλη, εκείνη και η βασική επιδίωξη. Να αισθανθούν και οι τράπεζες μία πίεση. Ναι, αλλά το πρόβλημα είναι, αν μου επιτρέπετε, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν προμήθειες για τα πάντα. Ακόμη και όταν κατέχω μία κάρτα, υπάρχουν τράπεζες που χρεώνουν επειδή την κατέχω απλά 50 και 60 λεπτά. Το άλλο το οποίο σιγά σιγά συμβαίνει είναι ότι μετακινούμαστε σε ένα περιβάλλον στο οποίο και οι τράπεζες προσφέρουν διαφορετικά πακέτα. Δηλαδή, αν είσαι ένας πελάτης, οι εποχές που είχαμε όλοι από ένα λογαριασμό σε κάθε τράπεζα, αυτές ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Αν είσαι πελάτης αποκλειστικός μιας τράπεζας ή, εν πάση περιπτώσει, κάνεις πολλές τραπεζικές σου εργασίες με μια συγκεκριμένη τράπεζα, σου προσφέρει χαμηλότερες χρεώσεις. Όμως, να επανέλθω στο ΙΡΙΣ, είναι σημαντικό και για ένα άλλο λόγο, καταπολέμηση φοροδιαφυγής. Το ξέρουμε το θέμα, στην Ελλάδα βρισκόμαστε. Είναι μια διαρκής μάχη. Δηλαδή, η κατάσταση είναι καλύτερη από ό,τι ήταν πριν 5 χρόνια, αλλά πρέπει να γίνει ακόμα καλύτερη. Μάλιστα. Οι λύσεις γιατί η φοροδιαφυγή, γιατί εν τέλει είναι κοινωνική δικαιοσύνη. Δηλαδή, δεν μπορεί να πληρώνεις εσύ φόρους και να μην πληρώνει ο διπλανός. Ναι, και σύμφωνα με τους νέους ευρωπαϊκούς κανόνες, κύριε Πατέλη, είναι και προϋπόθεση η πάταξη της φοροδιαφυγής για να μπορέσεις να έχεις χώρο για φοροελαφρύνσεις. Σωστά. Και είναι τεράστιο το στοίχημα, νομίζω, για την κυβέρνηση. Ότι τα λεφτά δεν φυτρώνουν στα δέντρα και όταν κάποιος δεν πληρώνει το φόρο του, πρέπει αναγκαστικά ο γείτονάς του να πληρώσει παραπάνω. Οπότε εδώ έχουμε ένα στόχο 2,5 δισεκατομμύρια μέχρι το 2027. Αν το πετύχουμε, θα υπάρχει χώρος και για άλλες στοχευμένες φοροελαφρύνσεις. Για να δούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα.